Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι πέμπτη. 24 Νοεμβρίου. Μια μέρα σαν όλες τις άλλες. <laughs> σαν όλες τις άλλες. Μια μέρα δύσκολη σαν όλες τις άλλες. <laughs> λοιπόν, ε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους με συναντάτε στο δρόμο και μου λέτε τα παράπονά σα για το πώ είναι η χώρα σήμερα, μου δίνετε κουράγιο να συνεχίσω να λέω αυτά τα πράγματα. Σήμερα το πρωί με συνάντησε στο κέντρο τη Αθήνα μια κυρία μεγάλη ηλικία, η οποία καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Μου είπε ότι συγκινείται πάρα πολύ όταν με ακούει να μιλάω για τι χαμένε πατρίδε. Γιατί η τη καταγωγή της ήταν από εκεί, όπω ήταν και η καταγωγή τη δική μου γιαγιάς του παππού μου από τη Σμύρνη και οι χαμένε πατρίδε ακόμα, ιδίω στου μεγαλύτερες ηλικίε ανθρώπους, είναι οι αναμνήσει του. Είναι ένα κομμάτι τη ζωή του. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι και όταν η μητέρα μου, η οποία δεν είχε γεννηθεί στη Σμύρνη, γεννήθηκε εδώ, στο Βύρονα. Στο προσφυγικό σπίτι που έξω ο παππούς Μοκλέαρχος, στο Βύρονα, μετά την κατα... Την καταστροφή. Ο, η μητέρα μου γεννήθηκε το 1929, δηλαδή 7 χρόνια μετά την κρασιατική καταστροφή. Γεννήθηκε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για την χώρα και ιδίως για τους πρόσφυγες. Γεννήθηκε την εποχή που οι περισσότεροι πρόσφυγες ακόμα δεν είχαν βρει το βηματισμό τους στη νέα Ελλάδα που είχαν έρθει. Η παλιά Ελλάδα, η Ελλάδα της Μύρνης είχε, δεν υπήρχε πια. Και η μητέρα μου μεγάλωσε κάτω από πολύ δύσκολε συνθήκε. Σκεφτείτε εκείνη την περίοδο. Ο πατέρα μου γεννήθηκε το 26, μάλλον μου το 29. Σκεφτείτε εκείνη την περίοδο. Ήταν η περίοδο αμέσω μετά την μικρασιατική καταστροφή. Ήταν η περίοδο που έφερε την μεγαλύτερη πτώχευση της ελληνικής οικονομίας μετά το 1993. Το 1932 είχαμε νέα πτώχευση της ελληνικής οικονομίας, απότοκο της μεγάλης κρίσης της, της Νέας Υόρκης και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1929. Αμέσως μετά είχαμε την ένταση με, τον, με το κίνημα του 1935 τη δικτατορία του Μεταξά και φυσικά τον πόλεμο, την κατοχή τον εμφύλιο πόλεμο. Ήταν μια περίοδος μεγάλων αναστατώσεων μεγάλων αντροπών, πολύ δύσκολων καταστάσεων που ευτυχώς εμείς δεν τη ζήσαμε. Η δικιά μου γενιά και οι νεότεροι δεν έχουν ζήσει αυτές τις περιόδους. Όμως θυμάμαι τη μάνα μου, παρόλο που δεν γεννήθηκε στη Μικρασία, με πόσο μεγάλη αγάπη, επειδή έτσι έμαθε από τους δικούς της ε, γονείς και παππούδες, με πόσο μεγάλη αγάπη μιλούσε για τις χαμένες πατρίδες. Αυτή την αγάπη της για τις χαμένες πατρίδες, που είναι κάποιες λένε αλύτρωτες, εγώ θέλω να με ρεαλιστείς, είναι χαμένες δυστυχώς. Δεν μπορεί να είναι αλήτρωτε. Φύγαμε εμεί από εκεί. Φύγαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε. Δεν, πρέπει να σημα... δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε και να συνεχίζουμε με αυτέ τι μνήμε να μα δίνουν κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Να διδασκόμαστε από τα λάθη εκείνα. Να διδασκόμαστε από τα λάθη που κάναμε και μα οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή και μετέπειτα στην συνθήκη τη Λοζάνη με την ανταλλαγή των πληθυσμών που σήμερα αμφισβητεί ο Ερντογάν. Να ξέρουμε τι είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Να ξέρουμε τι είναι η μικρασιατική καταστροφή. Να ξέρουμε τι είναι η καταστροφή χρεοκοπία του 1932 που προηγήθηκε η οικονομική η χρηματιστηριακή κρίση του 1929. Να ξέρουμε τι ήταν το κίνημα του 1935 που ήταν ένας πρώτος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ βελιστινελικών και βασιλικών. Και το γνωρίζω καλά αυτό διότι ένας από τους ηγέτε του κίνηματος του 1935, ήταν ο Νόζ μου, ο Χριστόδουλο ο Τσιγάντε, με τον οποίο μεγάλωσα μέχρι την ηλικία των 11-12 ετών όταν πέθανε. Και ξέρω από αυτήν, ξέρω τι, συνε, τι συνέβη το 1935, ξέρω επίση τι συνέβη το 1936 με τη δικτατορία. Μια περίοδο μεγάλων στατώσεων που κορυφώθηκε φυσικά με την κατοχή και του εμφυλίου πολέμου, του διαδοχικού εμφυλίου πολέμου που είχαμε κατά τη διάρκεια τη κατοχή, αμέσω μετά και βέβαια το αποκορύφωμα το 1946-49 αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία της πατρίδας μας. Διότι αν δεν τη γνωρίζουμε και αν δεν έχουμε τις μνήμες εκείνες, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη. Γι' αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εγώ σας λέω πολλά πράγματα για το παρελθόν. Όχι γιατί θέλω να νοσταλγώ το παρελθόν, δεν ήταν όλα καλά στο παρελθόν, πολλά ήταν λάθος. Αλλά γιατί πρέπει να ξέρουμε και τα καλά, αλλά ξέρουμε και τα κακά. Πρέπει να ξέρουμε τι κάναμε λάθος για να μην τα επαναλάβουμε. Δυστυχώς φοβάμαι ότι σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια των καταστάσεων. Ήχτες ε, ε, ήμουνα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βήρονα. Της πόλης όπου γεννήθηκα. Της πόλης όπου μεγάλωσα, της πόλης που γεννήθηκε η μάνα μου, της πόλης που... Έφτιαξε το σπίτι του το 20 μετά το 22 ο παππού μου. Στην πόλη που είναι θαμένη στο νοικοταφείο του Βύρονα, είναι θαμένοι και οι παππούδε μου και η μάνα μου και οι αδερφοί μου. Όλοι είναι θαμένοι στο νοικοταφείο του Βύρονα. Το μεγαλύτερο μέρο τη οικογένειά μου, τουλάχιστον την πλευρά τη μάνα μου, είναι θαμένοι στο νοικοταφείο του Βύρονα. Και έτσι, εκ των πραγμάτων, μόνο ότι σήμερα δεν κατοικώ στο Βύρονα. Ο Βύρονα είναι πατρίδα μου και γι' αυτό συνεχίζω να πηγαίνω εκεί, γι' αυτό και συνεχίζω να μετέχω στα κοινά του Βίρονα, στι τελευταίε δημοτικέ εκλογέ του 2014. Ε, μου κάναν την τιμή οι να με κλέξουν δημοτικό σύμβουλο. Μόλον ότι δεν κατοικώ πια εκεί. Αλλά ο Βύρονας είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, διότι μου θυμίζει το μεγάλο μάμου, την ανατροφή μου. Εκεί, από τους πρόσφυγες προγόνους μου. Και γι' αυτό σέβομαι το Βύρονα και όλες αυτές τις πόλεις που φτιάχτηκαν, τις, που φτιάξαν οι πρόσφυγες, όλοι αυτοί. Εγώ μεγάλωσα στο Βύρονα στην Κεσαριανή, στον Ιμητό, στην Λιούπολη. Αυτές τις περιοχές ξέραμε, το Παγκράτη. Αυτές ήταν οι περιοχές που γνώριζα από μικρό παιδί. Και αυτές τις περιοχές συνεχίζω να τιμώ. Και συνεχίζω να τιμώ και τους λαϊκούς ανθρώπους που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές ανθρώπου οι οποίοι περάσανε προγονή του ιδίω σε διαπυρό και σιδήρου. Μην ξεχνάμε ότι αυτέ τι περιοχέ. Σε αυτές τις περιοχές ήταν κατοικούντα αρχικά από πρόσφυγες. Μετέπειτα οι πρόσφυγες στην πλειοψηφία τους κατέφυγαν στον, στο ΕΑΜ και στον Ελλάς. Κυνηγήθηκαν μετά το τέλος ε, του εμφυλίου πολέμου. Πέσαν πάρα πολλές ζημιές στη ζωή τους. Και είπαμε ότι αυτά πέρασαν, τελειώσανε, κλείνουμε και πάμε μπροστά. Δυστυχώ βλέπω ότι τώρα επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Δυστυχώ και τώρα βλέπω ότι επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Λοιπόν, χθε, στο περιθώριο του Δημοτικού Συμβουλίου, μιλούσα με κάποιου γνωστού μου εκεί πέρα, που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, και μου έλεγε ένα φίλο, ο οποίο δεν μένει Δημοτικό Σύμβουλο ο ίδιο, αλλά παρακολουθεί τα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά είναι, Ασχολείται πολύ με την πολιτική, του αρέσει η πολιτική. Μου λέει: Οι καταστάσει σήμερα δεν σου θυμίζουν τι καταστάσει που έζησε η Ελλάδα μετά το 1929. Του λέω, οι καταστάσει που έζησε οι Ηνωμένε Πολιτείε μετά το 1929 ήταν δύσκολε. Στην Ελλάδα ήταν ακόμα δυσκολότερε. Γιατί δεν είχαμε να κάνουμε μόνο με τη χρεοκοπία. Είχαμε να κάνουμε μια μεγάλη αναστάτωση ευρύτερη στη ζωή μα, στο πολιτικό σύστημα, στην α, κοινωνία μα. Και εξαιτία τη μικρασιατική καταστροφή. Και αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Εκείνη την ώρα λοιπόν παρενέβη ένα νεαρό δημοτικό σύμβουλο, ο οποίο προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, είναι μόλι 26 ετών. Εγώ συζητάω με όλους, όπως ξέρετε. Δεν έχω εμπάθεια με κανέναν. Και αντιθέτως, μ' αρέσει να μιλάω με όλους τους ανθρώπους εφόσον έχουν επιχειρήματα. Δεν μ' αρέσουν οι κραυγές. Δεν μ' αρέσουν οι ύβρις. Δεν μ' αρέσουν οι εντάσεις, οι τεχνητές μου. Ιδίω τεχνητέ εντάσει. Δεν μ' αρέσει ο φανατισμό, δεν μ' αρέσει η βία. Εγώ δεν έχω σηκώσει ποτέ το χέρι μου να χτυπήσω κάποιον και δεν έχω σηκώσει το χέρι μου ποτέ για να κάνω κακό σε κανέναν. Δεν το ξέρω, δεν το έχω συνηθίσει. Έχω σηκώσει τη φωνή μου. Την έχω σηκώσει τη φωνή μου και θα συνεχίζω να τη σηκώνω, οπότε νιώθω από μέσα μου την αγανάκτηση για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά μέχρι εκεί. Και ποτέ δεν έχω βρήσει κανέναν. Ποτέ δεν έχω ασκήσει λεκτική βία. Ούτε λεκτική, ούτε σωματική βία. Συνεπώς, εγώ είμαι ανοιχτός σε οποιοδήποτε συζήτηση με οποιονδήποτε. Φτάνει αυτός να έχει επιχειρήματα. Και υπάρχουν αξιολογότατοι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι που προέρχονται από την αριστερά και στο βήρο να ειδικά υπάρχουν πάρα πολλοί αριστεροί. Λοιπόν, μου έλεγε αυτό το παιδί, 26 μόλις ετών, φοιτητή πολιτικών επιστημών, από ό,τι μου είπε είναι. Ότι πάρα πολύ στο, στο τμήμα του, στο πανεπιστήμιο που βρίσκεται και κάνουν πολιτική ιστορία, έτσι. Είναι μέσα στα μαθήματά του. Του λέει, δεν γνωρίζουν απλά πράγματα. Νέοι άνθρωποι, 18, 20, 22 χρονών, δεν γνωρίζουν απλά πράγματα για την ιστορία αυτού του τόπου. Δεν γνωρίζουν τίποτα σχεδόν. Δεν ξέρουν τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρουν την πολιτική ιστορία αυτού του τόπου. Να φανταστείτε, μου έδωσε ένα παράδειγμα το οποίο το βρήκα συγκλονιστικό: Ότι ρώτησε ο καθηγητή του, ακριβώ για να δει τι γνωρίζουν οι φοιτητέ, πώ εκλέγεται ο βασιλιά τη Ελλάδο. Και υπήρξαν άνθρωποι που του απάντησαν. Υπήρξαν άνθρωποι που νόμισαν, φοιτητέ, που δώσαν εξετάσει για να μπουν στο πανεπιστήμιο και διδάσκονται πολιτική ιστορία τη Ελλάδο. Υπήρξαν άνθρωποι που νομίζουν ότι σήμερα υπάρχει βασιλιά στην Ελλάδα. Και ότι αυτό ο βασιλιά μάλιστα εκλέγεται κιόλα. Και δεν είναι κληρονομικό όπω ήταν όταν υπήρχε. Πραγματικά σοκαρίστηκα από αυτή την διοίκηση. Γιατί βλέπω ότι σε αυτή τη χώρα το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να είσαι νέος άνθρωπος 20 ετών, φοιτητή μάλιστα, με μια στοιχειώδη μόρφωση οπωσδήποτε και να μην γνωρίζεις στοιχειώδη πράγματα για την πολιτική ζωή του τόπου, για την ιστορία του τόπου, για τους νόμους και το σύνταγμα του τόπου. Δεν γίνεται. Είναι απαράδεκτο. Γιατί εσύ πηγαίνεις και ψηφίζεις. Και όταν πηγαίνεις και ψηφίζεις, ψηφίζεις χωρίς να γνωρίζεις. Και δεν παίρνει ε, την ευθύνη μόνο για τον εαυτό σου. Παίρνει το λαιμό σου όλη την Ελλάδα. Διότι αν πηγαίνει και ψηφίζεις αυθαίρετα, αφέρετα, σε αντιμετωπίζουν και οι άλλοι. Έβλεπα δηλαδή για παράδειγμα, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Θα το έχετε ακούσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία, εγώ το λέω και για τη Νέα Δημοκρατία. Σκέπτεται να, θέσει, να, να ζητήσει από τον Σάκη Ρουβά, ή Έχουν γίνει συζητήσει για να θέσει ο Σάκη Ρουβάη υποψηφιότητα στι προσεχεί εκλογέ. Υποθέτω ότι αυτό αν έχει περάσει από το μυαλό του Κυριάκου του Μητσοτάκη, το έχει κάνει μόνο και μόνο γιατί ξέρει την απήχηση που έχει στον νεαρό κόσμο και ιδίω στι νεαρέ κοπέλε ο Σάκη Ρουβά. Αλλά αυτό όμω δεν είναι πολιτική, είναι καλυστία. Αυτό δεν είναι πια πολιτική, είναι καλυστία. Ο κύριο Ρουβά είναι ένα γοητευτικότατο άνθρωπο. Γοητευτικότατο. Μόνο η εμφάνισή του είναι χαρισματική. Πολύ ωραίο άνθρωπο. Και η ομορφιά είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε. Είναι αυτό που έλεγε ο Σκορ Βάιλτ. Είναι το μόνο προτέρημα που δεν χρειάζεται να το αποδείξει να θύπαρκτο. Είναι, αυτοί, είναι αυτα, αυταπόδεικτο. Αλλά ο κύριο Ρουβά τι ξέρει από πολιτική. Εγώ τον βλέπω ακόμα και σε ένα show που παίζεται τώρα, νομίζω στο Sky. Voice, πώ λέγεται. Τον έχω δει μερικέ φορέ ή όποτε τον έχω δει. Πάει να ανοίξει το σώμα του και δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να... Συγκροτημένη κουβέντα, δυσκολεύεται να κάνει. Αυτό τον άνθρωπο λοιπόν, εάν η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα τον κατεβάσει εκλογέ, εκλογές, πιθανόν θα βγει και πρώτο βουλευτής. Γιατί θα ψηφίσουν αυτά τα κοριτσάκια που φωνάζουν «Σάκη». Και τώρα κατεβάσανε και το ηλικία στα 17. Είναι όμω αυτό ο άνθρωπο ο οποίο μπορεί να δώσει λύσει και να κυβερνήσει τη χώρα. Πετε μου ειλικρινά. Στη δουλειά του είναι εξαιρετικό, καταπληκτικό, ο καλύτερο, χωρί αμφιβολία. Και τραγουδιστή και διασκεδαστή, ακόμα και ηθοποιό. Έχει κάνει μια χαρά είναι ο άνθρωπο. Και φυσικά είναι χαρισματικό στην εμφάνιση, ταλέντο, μεγάλο. Αλλά άλλο πράγμα είναι η πολιτική. Στον κύριο Ρουβά θα δώσατε. Θα δίνατε ποτέ να χειρίσει το παιδί σα, επειδή είναι καταπληκτικό είναι ωραίο άντρα. Όχι βέβαια. Ε, γιατί δεν του δώσετε να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και αναφέρουμε στον κύριο Βάη γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ήδη συζητηθεί για την πολιτική. Θα μπορούσα να το πω και κάποιον, για τον κύριο Διαμαντίδη. Ο καλύτερο μα των τελευταίων ετών. Άριστο, σταρ, χωρί καμία αμφιβολία. Μεγάλη η προσφορά του στο μπάσκετ. Βάζει εξαιρετικά τρίποντα. Εξαιρετικά τρίποντα. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή, όμω μπορεί να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ο κύριος Διαμαντίδης μπορεί να χειρουργήσει το παιδί σας. Όχι βέβαια. Μπορεί να σας ε, υπερασπιστεί στο δικαστήριο που θα πάτε για ένα δίκημα. Όχι βέβαια. Ε, γιατί όμως του δίνεται ακόμα δυσκολότερη δουλειά να κάνει με να κυβερνήσει την Ελλάδα. Διότι η πολιτική είναι αυτό. Είναι η διακυβέρνηση της Ελλάδας και είναι η πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο. Η πιο δύσκολη δουλειά και από γιατρό και από δικηγόρο είναι η διακυβέρνηση του τόπου. Και εσείς με την ψήφο σα, επειδή δεν γνωρίζετε πράγματα, πρόσωπα και πράγματα και εντυπωσιάζετε μόνο από εικόνες. Πήγατε και ψηφίσατε τον κύριο Τσίπρα, γι' αυτό έχω πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα. Διότι το μοναδικό του προσόν είναι, δεν έχει ούτε μόρφωση αποδεδειγμένα, ούτε άλλες ικανότητες έχει, ούτε εμπειρίες, ούτε τίποτα. Ξέρει μόνο, έκανε καταλήψει στα σχολεία και έχει ωραία εμφάνιση. Και πήγατε αυτόν τον άνθρωπο και το κάνετε πρωθυπουργό της Ελλάδος. Μόνο γι' αυτό. Και μόνο γιατί συμποσχέθηκε ότι θα σκίσει μνημόνια και γιατί θέλετε κάτι άλλο να δοκιμάσετε. Εσείς με την ψήφο σας, όχι εσείς προσωπικά που με ακούτε, αλλά κάποιοι από εμά. πήγαμε και ψηφίσαμε Λεβέντη στη Βουλή για να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο να δοκιμάσουμε. Και θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο το Σόρα, τον Απατεώνα, για να μας διαγράψει τα χρέη, θα ψηφίσουμε τη ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία γυναίκα έχει πρόβλημα. Είναι σαφέ ότι έχει πρόβλημα. Δεν το βλέπετε. Αλλά θα πάμε να την ψηφίσουμε για να μα κάνει το απεχθέ και απευθέ, όπω το λένε, χρέο. Να μα το διαγράψει. Που δεν το διέγραψε ο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι και η σοβαρότητα φαίνεται και από την ψήφο μα και από το πόσο ενημερωμένοι είμαστε. Σήμερα είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα να γνωρίζει στοιχειοδός από πολιτική. Διότι η πολιτική είναι η ζωή μας. Δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς πολιτική και ειδικά στην εποχή μας, εάν δεν κάνουμε τις σωστές επιλογές των ανθρώπων που θα μας κυβερνήσουν, τότε θα έχουμε συνεχή πτώση του ιδιωτικού μας επίπεδου. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Είναι κατανόητο αυτό το οποίο λέω. Ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν, έχουν άποψη, έχουν γνώσεις, έχουν ικανότητες. Που έχουν δουλέψει στη ζωή τους, που έχουν βγάλει μεροκάματο, και που ξέρουν τι σημαίνει πολιτική. Εάν πιάσω από τους 300 βουλευτές που υπάρχουν σήμερα στο Κοινοβούλιο, τουλάχιστον τα δύο τρίτα, για να μην πω παραπάνω, δεν ξέρουν τι είναι σύνταγμα, δεν ξέρουν τι είναι προπολογισμό. Πηγαίνουν και ψηφίζουν προπολογισμό χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι λέει ο προπολογισμό. Τουλάχιστον οι 200 από του 300. Υπάρχουν και φυσικά πάρα πολλέ εξαιρέσει και πάρα πολλοί ικανοί άνθρωποι στο κοινοβούλιο. Αλλά είναι λίγοι σε σχέση με το σύνολο. Αλλά αυτού του ανθρώπου δεν ήρθαν από τον ουρανό, δεν μας επέβαλαν ούτε η ελεφοί μου, ούτε η ελοχοί μου, ούτε οι Εβραίοι Ομασόνοι, ούτε η Λέσχη Εμεί του ψηφίσαμε. Εμείς. με το δικό μας σταυρό μπήκανε. Ψηφίσαμε κάποιον. Να, πάρτε για παράδειγμα τον Κυριακό Μητσοτάκη, επειδή τον ξέρω και επειδή τον uh, εκτιμώ, επειδή τον γνωρίζω χρόνια. Καλώς τον ψήφισε ο κόσμος, έστω και αν λέγεται Μητσοτάκη, τη μου. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άλλοι που είναι γόνοι παλιών πολιτικών που εκλέγονται κακώς, κάκιστα. Δεν αξίζουν να εκλέγονται. Και όμως εκλέγονται. Επειδή ο παππούς του, ο παμπάς του, ο θείος του, ο ξάδερφος ήτανε, μου θυμίζει κάτι το όνομα. Όταν τον ανοίξει όμως αυτόν τον άνθρωπο, θα διαπιστώσεις ότι δεν είναι και Δεν είναι και ξέρει μερικά πράγματα να λέει και αυτό είναι. Βάση ουσία έχει μπορεί να ασκήσει η διακυβέρνηση του τόπου. Η διακυβέρνηση του τόπου είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Το να είσαι πρωθυπουργό είναι η δυσκολότερη ε, δουλειά στην Ελλάδα. Και το να είσαι υπουργό η δεύτερη δυσκολότερη δουλειά. Και με μια ευκολία γίνεται ο ένα υπουργό, ο άλλο. Ανθρώπου που ούτε του γέμισε το μάτι του, αποτυχημένοι στη δουλειά του. Άνθρωποι μίζεροι, ασήμαντοι και έχουν γίνει υπουργοί γιατί του έβγαλε ο Αυτιά στην εκπομπή του, ή ο Παπαδάκης στην εκπομπή του, του γνώρισε ο κόσμο και είπα: Α ας ψηφίσουμε και αυτό, τι θα χάσουμε και τι γίνεται δηλαδή για να μην ψηφίσουμε κι αυτών. και αυτόν. Και εδώ σα κόβεται η σύνταξη. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Έγινε, κόπηκε η σύνταξη. Σήμερα το μεσημέρι που ήμουν στο τρένο, μπήκε ένα άνθρωπο από αυτούς τους πολλούς επέτες που δυστυχώς υπάρχουν ε, στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, ιδίω στο ηλεκτρικό και το μετρό, μπήκε μέσα και πουλούσε κάτι. <laughs> είπε ο άνθρωπος αυτός ότι είναι επιληπτικός. Ήταν 50 ετών και είπε ότι είναι από παιδική δικαίωμα, σε βαριά επιληψία έχει και ότι έπαιρνε κάποια σύνταξη, κάποιο βοήθημα, κάποιο επίδομα. Το κόψε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, όταν βγήκε. Δεν ξέρω αν συνέβει συνέβη αυτό. Γιατί στα, από αυτού του επέτε ακούς και πολλά ψέματα και πολλά παραμύθια. Αλλά αν συνέβη, σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβη σε άλλε περιπτώσει, υπήρξαν άνθρωποι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν μεγαλύτερο επίδημα, μεγαλύτερο βοήθημα, ανάπηροι, επιληπτικοί, άρρωστοι, και του το κόψανε. Και του το κόψανε. Γιατί πιστέψαν τα παραμύθια. Γι' αυτό εγώ ασκώ κριτική. Ασκώ κριτική στους παραμυθαντζίδες. Ασκώ κριτική στους ψεύτες. Και όταν εγώ σας έλεγα και σας λέω ακόμα και τώρα ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα έτσι όπως πάει θα καταρρεύσει γιατί δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, δεν σας αρέσει αυτό που σας λέω. Θα προτιμήσετε να ακούσετε τον παραμυθά που θα σας πει ότι θα βρει μαγικό τρόπο να αυξήσει τις συντάξεις. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι. Κανένας. Κανένας μαγικός τρόπος δεν υπάρχει. Εάν αυτό δεν το καταλάβουμε, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Αλλά για να το καταλάβουμε πρέπει να ασχολούμαστε και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, να σκεπτόμαστε, να διαβάζουμε, να παρακολουθούμε και να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Όταν κάθεσαι στην καφετέρια, βλέπω νεαρούς ανθρώπους να κάθονται στην καφετέρια με τα λεφτά που παίρνω από τη σύνταξη του παππού, έτσι, να ρουφάνε το φραπέ, να καπνίζουν το μάλμπορο και να λένε απίστευτες ανοησίες. Θλίβομαι. Θλίβομαι. Φυσικά αυτό είναι το σύστημά μας. Και σε έχω πει δεν είναι τέλειο φυσικά το σύστημα. Είναι, έχει πολλά ελαττώματα, αλλά είναι το καλύτερο από τα υπάρχοντα. Ναι. Και αυτός ο οποίος δεν καταλαβαίνει πρέπει να ψηφίζει. Αυτή όμως η δική μου προσπάθεια είναι, με τις μικρές δυνάμεις που διαθέτω, να προσπαθήσω να πείσω μερικούς ανθρώπους να ασχολούνται περισσότερο. Να μιλάνε περισσότερο, να μαθαίνουν περισσότερο, να ενημερώνονται περισσότερο. Να σκέπτονται περισσότερο. Γιατί αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι η σκέψη. Και να σκεφτούμε. Υπάρχουν μαγικές λύσεις. Πεςτε μου ειλικρινά, πιστεύετε ότι υπάρχει άνθρωπος όπως ο Σόρας που λέει ότι έχει 600 δισεκατομμύρια 10 φορέ την περιουσία του χωρί να έχει κάνει τίποτα παρά να ήταν ταλικέρις όλη τη ζωή. Ότι έχει 10 φορέ περισσότερα τα χρήματα από τον α, Bill Gates ή από τον Zuckerberg του Facebook ή από τον Buffett, το Warren Buffett, τον μεγαλύτερο επενδυτή στον κόσμο. Υπάρχει κάποιο άνθρωπο που το πιστεύει. Και πιστεύει ότι αυτό θα χαρίσει τα χρέη στους Έλληνες. Πώς είναι δυνατόν. Το καταλαβαίνω, είστε απελπισμένο, σας πνίγουν τα χρέη. Και μένα με πνίγουν. Όπως όλους μας μας πνίγουν. Και μένα με πνίγει η εφορία κάθε μέρα, εβδομάδα. Κάθε μήνα, έρχεται το τέλος του μήνα, αυτό πρέπει να πληρώσουμε την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος και την τρίτη δόση του έμφυα και με έχει πιάσει πανικός. Όπως υποδέτω, έχει πιάσει και εσάς. Δεν ξέρω πού θα τα βρω. Αλλά ψάχνω να βρω λύσεις λογικές. Δεν πάω στο σώρα να μου τα διαγράψει τα χρέη, γιατί είναι ο άνθρωπο. Ξέρω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ένα δαλικέρε από την πάτρα ήταν. Και όμω πήρε και το παραμύθι ότι έχει λεφτά με κάτι τράπεζε Ανατολή, κάτι ομόλογα, δεν ξέρω τι μπαρούφε παρουσιάζει στον Κοσμάκη. Και ο Κοσμάκη μέσα στην απελπισία του πίστεψε ακόμα και τον Σόρα. Και να δείτε που θα κατέβει στι εκλογέ και μπορεί να βγει κιόλα. Γιατί θα υπάρξει 3% ανοή των ανθρώπων που θα πάνε να τον ψηφίσουν. Όπω θα πάνε να ψηφίσουν τη ζωή Κωνσταντοπούλου για να του διαγράψει το επαχθέ και πονίδι στο χρέο. Η οποία γυναίκα είναι σαφές ότι έχει πρόβλημα. Και θα πάνε να ψηφίσουν. το δεν ξέρω αν θα ξαναψηφίσουν ξε... το Λεβέντι, θα ξαναψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή για να του Άκου επιχείρημα, λέει. Να ψηφίσουμε Χρυσή Αυγή για να του δείρει. Είναι επιχείρημα αυτό πολιτικό. Είναι επιχείρημα αυτό πολιτικό. Να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή γιατί ξέρω τι πολιτικέ τη θέσει. Να πω εντάξει, έχει πολιτική άποψη. Αλλά για να του δείρει. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Και το έχετε ακούσει και εσεί και το έχετε πει και κάποιοι από εσά. Έτσι δεν γίνεται πολιτική. Λυπάμαι. Έτσι δεν γίνεται πολιτική. Η πολιτική είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Πάρτε για παράδειγμα σήμερα. Σήμερα έχουμε ε, απεργία της Αδεδί. Έχω πει κατά επανάληψη ότι σε κανένα τομέα, σε κανένα επάγγελμα δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Το έχω πει για τους πολιτικούς. Υπάρχουν έντιμοι και ανέντιμοι πολιτικοί. Υπάρχουν χρήσιμοι και άχρηστοι πολιτικοί. Το έχω πει για του δημοσιογράφου. Υπάρχουν λαμόγια στη δημοσιογραφία. Υπάρχουν άχρηστοι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν γίνει αστέρε, μάλιστα. Αλλά υπάρχουν και πολύ σοβαροί άνθρωποι και ενημερωμένοι. Το ίδιο ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Και για του γηγόρου και για του γιατρού και άπαντε. Το ίδιο ισχύει και για του δημοσίου υπαλλήλου. Υπάρχουν ευσυνείδητοι υπάλληλοι που κάνουν το καθήκον του. Και υπάρχουν λαμόγια, κοπανατζίδε που χτυπάνε κάρτα και την κοπανάνε και τέτοιε ιστορίε. Και άνθρωποι χωρί ικανότητε, χωρί μέσα κλπ. Γι' αυτό και εγώ πάντα υποστήριζα την αξιολόγηση στο δημόσιο. Ο ικανό όχι μόνο να μείνει στο δημόσιο, αλλά να προαχθεί και να πάρει μεγαλύτερο μισθό, ο άχρηστο να φύγει. Δεν μπορεί να τον πληρώνει το κοινωνικό σύνολο για να μένει ένα άχρηστο, όπω φεύγει από οποιοδήποτε ιδιωτική επιχείρηση αν είναι άχρηστο. Αυτή ήταν η αντίληψή μου. Γιατί εργοδότης του άχρηστου δημοσίου υπαλλήλου είσαι εσύ. Είσαι εσύ ο συνταξιούχος που σηκώνουν τη σύνταξη για να πληρώσουν τον άχρηστο. Είσαι εσύ ο φορολογούμενος που πληρώνει σε έμφυα για να πληρωθεί ο άχρηστο. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό. Πού πάνε τα λεφτά μας. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάω. Σήμερα, σήμερα που μιλάμε, που κατατέθηκε ο προϋπολογισμός για το 2017, προσδοκά έσοδα το ελληνικό κράτους με τον προϋπολογισμό του 2017, με τους αυξημένους φόρους, με, 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 με όλες αυτές τις περικοπές, με όλα αυτά που έχει κάνει, περίπου 50 δισεκατομμύρια. Περίπου 50 δισεκατομμύρια. Είναι αφίβολα θα τα πιάσει. Κατά τη γνώμη μου δεν θα τα πιάσει. Γιατί δεν θα πληρωθούν όλοι αυτοί οι φόροι. Αλλά πέστε ότι τα πιάνει. Από αυτά τα 50 δισεκατομμύρια που είναι αμφίβολα, θα πιαστούν ή όχι, ξέρετε πόση είναι η μισθή και οι συντάξει. Έχετε συνειδητοποιήσει πόσο είναι το κόστο των μισθών και των συντάξεων, Η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων είναι 15 δισεκατομμύρια στα 50. Δηλαδή το 1 τρίτο. Οι συντάξει των δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, κοστίζουν 6 δισεκατομμύρια. Πάμε στα 21. Και οι επιδοτήσεις οι επιχορηγήσεις που δίνουν στο ΊΚΑ, στο ΜΙΚΑ, στο ΣΥΚΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία, το κράτος, είναι άλλα 13. Πάμε στα 34. Αυτά είναι βέβαια. Τουλάχιστον 34, γιατί στην πορεία βγαίνει και εκτροπή και χρειάζεται και μεγαλύτερη επιδότηση. Τουλάχιστον 34, δηλαδή το 70% του προπολογισμού, το 70% είναι μισθή και συντάξεις. Και απομένουν, αν φτάσουν, 14-15 δισεκατομμύρια για να πληρώσουμε τα δάνειά μας, του στόχου του δανείου, γιατί τώρα δεν πληρώνουμε δάνεια, για να πληρώσουμε τους προμηθευτές του δημοσίου, για να πληρώσουμε τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, ότι υπάρχουν κτίρια που λειτουργούν, που χρειάζονται, που έχουν κόστος, τους δρόμους, τις ε, πλατείες, ε, την φωταγώγηση, την, ε, ε, τη λειτουργία γενικότερα του ελληνικού κράτους, και το, την, την, παιδεία, την υγεία. Όλα αυτά πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τα υπόλοιπα 14 δι. Είναι δυνατόν. Α, μην ξεχνάμε βέβαια και τα όπλα και του εξοπλισμού. Όλα αυτά με 14 δι. Όταν είναι, λιγό, είναι λιγότερα από, το, από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Λιγότερα. Γίνεται. Δεν γίνεται. Στέκεται λογικά αυτό. Δεν γίνεται. Τι συνέβαινε στο παρελθόν. Στο παρελθόν, τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου περίπου τόσα ήταν. 45 δις ήταν το 2009, την τελευταία χρονιά πρωτοπούμε στα μνημόνια. Τα έξοδα πόσα ήταν, ξέρετε. 72. Ήταν περίπου 30 δισεκατομμύρια παραπάνω. Τότε πληρώναμε πλουσιοπάρχε συντάξεις, πλουσιοπάροχους μισθούς και περισσεύαν και χρήματα για να δοθούν για όλα τα άλλα. Αλλά με δανεικά. Γιατί τα επιπλέον 25-30 δις τα πληρώναμε, τα παίρναμε δανεικά. Τα δανεικά όμως μεγαλώνουν, 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 και φτάσαμε στο δημόσιο χρέο. Έτσι φτάσαμε. Διότι με τις δικές μας δυνάμεις ως ελληνικό κράτος δεν μπορούσαμε. Δεν γινόταν να χρηματοδοτούμε αυτό το σύστημα. Φτιάξαμε ένα σύστημα, δυστυχώ το οποίο έχει καταρρεύσει. Ήταν σαθρό το σύστημα. Αυτό φοβάμαι ότι ο μέσο Έλληνα, ακόμα και ο μέσο πολιτικό, δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Ακόμα λέει τα μνημόνια φταίνουν. Τα μνημόνια, επαναλαμβάνω, είναι ένα τρόπο επίλυση του προβλήματο. Μπορεί να είναι κακό. Το καρκίνο είναι ότι χαλάμε περισσότερο από ό,τι εισπράττουμε. Αυτό είναι ο καρκίνο του ελληνικού κράτου. Το μνημόνιο είναι η θεραπεία. Μπορεί να είναι κακή θεραπεία. Αλλά η Ελλάδα δεν πεθαίνει από το φάρμακο το οποίο μπορεί να είναι κακό φάρμακο, πεθαίνει από τον καρκίνο. Και αν δεν προσπαθήσουμε να βρούμε το σωστό φάρμακο για να θεραπεύσουμε τον καρκίνο, τότε θα πεθάνουμε όλοι μας. Αυτό προσπαθώ να σας πω, φίλε και φίλοι. Και γι' αυτό μιλάω. Και όταν ακούω και βλέπω τους δημοσίου υπαλλήλου σήμερα να είναι στους δρόμους και να απεργούν, δεν είναι πολλοί στους δρόμους, 500 άνθρωποι ήταν, πέρασα από την οι περισσότεροι ήταν του Πάμε, που έκανε διαφορετική ε, πορεία. Που έχει το, το, δικό του στρατό, το Πάμε, και κουβάλισε. Οι δημόσιοι πάλι τη ΑΔΔ ήταν ελάχιστοι. Οι άλλοι καθίσαν σπίτι του σήμερα που απεργούν. Γιατί όμω απεργούν. Και σήμερα που μιλάμε, ο δημόσιο υπάλληλο σε σχέση με τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα είναι προνομιούχο. Δεν κινδυνεύει να απολυθεί. Δεν έχει μερική απασχόληση. Έχει πλήρη απασχόληση που στην ουσία είναι μερική γιατί την κοπανάει. Δουλεύει πέντε μέρε την εβδομάδα, Δευτέρα Παρασκευή, και παίρνει το μισθό του κουτσουρεμένο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά ακόμα υψηλότερο κατά μέσον όρο από του μισθού όλων των υπολείπων. Σήμερα ο μέσο μισθό στο δημόσιο είναι 1000 ευρώ. Δεν υπάρχει τέτοιο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει. Ο μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα είναι 700. Και αν τον παίρνει. Έτσι. Και αν τον παίρνει. Και αν δεν έχει καθυστερήσει. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Γιατί τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Και τι συμβαίνει τώρα. Ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να πληρώνει φόρου για να συντηρηθεί ο δημόσιο υπάλληλο που με παίρνει μεγαλύτερο μισθό από τον ίδιο. Γίνεται. Γίνεται. Φυσικά και δεν γίνεται. Και λέμε να πληρώνουν οι πλούσιοι. Ποιοι πλούσιοι. Οι πλούσιοι που ήταν πραγματικοί πλούσιοι θα βγάλει τα λεφτά του έξω. Πέταξαν αυτά. Σήμερα διάβαζα στην Καθημερινή και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι υπολογιζόταν από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι ανάλογα με τα χρήματα που είχαν αποσυρθεί από τις καταθέσεις στις τράπεζες, υπήρχαν στα σεντούκια, στις θηρίδες, στα στρώματα, χρήμα στους Έλληνες περίπου 20,5 δις. Τόσα χρήματα υπολογίζεται ότι είχε. είχαν στα χέρια τους οι Έλληνες που τα πέσαιναν από τις τράπεζες. Τώρα υπολογίζει πάλι η Τράπεζα της Ελλάδος, τα χρήματα αυτά είναι 14 δις. Τα υπόλοιπα περίπου 6 δις τα δώσανε για να πληρώσουν κυρίως τους φόρους. Οι φόροι παραπάνω που έρχονται κάθε μήνα και μας έχουν πνίξει είναι από αυτά τα χρήματα που είναι στα σεντούκια και στα στρώματα. Και είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί αυτή η διαρροή με την οικονομία που διολυσταίνει προς τα κάτω, την πραγματική οικονομία, είναι βέβαιο ότι τα έσοδα από φόρους θα τείνουν να μειωθούν, όχι να αυξηθούν. Και τότε δεν θα επιτευχθεί ο στόχο των 50 δισεκατομμύριων που έχει θέσει ο προπολογισμό του 2017. Και τότε θα βρεθούμε ενώπιοι ενωπή με την συγκλονιστική πραγματικότητα ότι το κράτο δεν θα έχει να πληρώσει ούτε μισθού ούτε συντάξει. Ή θα πληρώνει κάτι έναντι. Διότι, επαναλαμβάνω, αποκλειστικό εισόδημα για το ελληνικό κράτος που πληρώνει μισθούς και συντάξεις είναι η φόρη των Ελλήνων, του ιδιωτικού τομέα. Εάν δεν υπάρχει ισχυρό ιδιωτικό τομέα, τότε δεν θα πληρωθούν ούτε οι μισθοί του δημοσίου ούτε οι συντάξει. Λένε κάποιοι, μα καλά δεν πληρώνουν φόρο. Οι δημόσιοι πάλι. Τυπικά πληρώνουν, αλλά είναι λογιστικό ο φόρο αυτό. Από μια τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει. Το φρέσκο χρήμα στο δημόσιο μπαίνει από τον ιδιωτικό τομέα. Στο, το παραλαμβάνω για να το καταλάβετε. Γιατί κάποιοι να το καταλάβανε. Ο συνταξιούχο ή ο δημόσιο υπάλληλο παίρνει τη σύνταξή του ή το μισθό του από το δημόσιο. Το δημόσιο του το δίνει και του παρακρατεί τη φορολογία. Από, το, από τα λεφτά του δημοσίου όμω παρακρατείται λογιστικά. Λογιστικά μεγέθυνη στην πραγματικότητα. Το πραγματικό χρήμα έρχεται μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό ιδιωτικό τομέα που να παράγει, να μεγαλώνει συνεχώ την πίτα τη οικονομία, ώστε να μπορεί να φορολογηθεί για να συντηρήσει και τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο. Αλλιώ θα καταρρεύσουν όλα. Η χρεοκοπία τη Ελλάδος είναι μπροστά μα, δεν είναι πίσω μα. Είναι αυτό κατανοητό. Είναι δύσκολο αυτό που σα λέω. Το καταλαβαίνετε. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχύσουμε την ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Την παραγωγική οικονομία, την επιχειρηματικότητα. Για να γίνει όμως αυτό, όπως σας έχω πει, υπάρχουν ορισμένε προϋποθέσεις. Πρέπει να λειτουργεί το κράτος. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να μην είναι γραφειοκρατική, διεφθαρμένη και αναποτελεσματική όπως συνεχίζει να είναι σήμερα. Να μην είναι εχθρική προς την επιχειρηματικότητα. Τι τραβάζει για να φτιάξει μια επιχείρηση στην Ελλάδα. Αν δεν δεν γίνεται. Και το ξέρουμε ακόμα και σήμερα. Απλώ έχει πέσει η τιμή τη μίζα. Πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Όταν η φορολογία είναι 50, 60, 70% επί του εισοδήματο, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Γιατί καταστρέφει κάποιους που είναι φορο... νόμιμοι φορολογικά και αντιθέτω πλουτίζει κάποιου που είναι φορο... φοροφυγάδε. Είναι και άδικο και αναποτελεσματικό. Δυσλειτουργικό αυτό το σύστημα τη υπερβολικής φορολογία. Και για να προσελκύσει επενδύσει, μάλιστα απ' έξω, πρέπει να έχει ένα σταθερό δίκαιο φορολογικό σύστημα. Το τρίτο. Τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει τραπεζικό σύστημα που δίνει, δανείζει καινοτόμε νέε ιδέε. Καμία. Κανένα. Η τράπεζα είναι σε κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επί της ουσίας, οι τράπεζε ζουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διότι αυτά τα 120 δισεκατομμύρια που λένε ότι υπάρχουν στι καταθέσει, δεν υπάρχουν πραγματικά. Δεν μπορεί να βγάλει τώρα από καταθέσει, δεν υπάρχουν σε κάποιο ε, θεσσαυροφυλάκιο 120 δισεκατομμύρια που τα βγάζουν οι τράπεζε και τα δίνουν, αν τα ζητήσουν οι καταθέτε. Όχι βέβαια. Λογιστικό είναι και αυτό το χρήμα. Και το χρήμα που μπαίνει φρέσκο είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν υπάρχει άλλο χρήμα. Και σήμερα, όταν έχουμε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, που είναι σχεδόν όσο είναι και οι καταθέσει, να μην πω παραπάνω πλέον, γιατί αναβαίνει και σε λίγο θα είναι παραπάνω τα κόκκινα δάνεια από τι καταθέσει. Ε, τι τραπεζικό σύστημα μιλάμε. Δεν υπάρχει το τραπεζικό σύστημα. Είναι σκελετό που τον κρατάνε με το ζόρι οι Ευρωπαίοι για να μην καταρρεύσει πλήρω η οικονομία. Αυτά τα απλά πράγματα πολλοί κόσμοι δεν τα σκέπτεται, δεν τα έχει αντιληφθεί, δεν θέλει να τα συζητήσει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο που κατανοώ το πρόβλημα όσων έχουν κοπεί οι συντάξεις τους. Τους λέω αντίθετα από τους απατεώνες πολιτικούς που τους λένε θα τις αυξήσουν οι συντάξεις τους. Ότι αν συνεχίσουμε στην ίδια κατηφόρα θα μειωθούν και άλλες συντάξεις. Και εγώ σας κοιτάω στα μάτια και σας το λέω. Για σα το λέω με τα λόγου το εξήγησα. Θέλετε να ακούτε τι αλήθειε ή θέλετε να ακούτε του απαταιώνε και να πηγαίνετε να του ψηφίζετε και μετά να σα κόβει τη σύνταξη. Λοιπόν, Αλλά πώ κόπηκε η σύνταξη. Μα πώ κόπηκε η σύνταξη. Όσοι παίρνετε κάτι για παράδειγμα θα κοπεί όλο. Όσοι παίρνετε ακόμα, γιατί κόπηκε ήδη, θα κοπεί όλο το 2017. Το λέει ο προπολογισμό. Δεν το λέω εγώ, ο προπολογισμό το λέει. Αλλά μελετήστε, σκεφτείτε λιγάκι. Οι επικουρικέ συντάξει σε λίγο δεν θα υπάρχουν. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν. ή θα είναι τόσο μικρέ που θα είναι αμελητές. Το μέρισμα των συνταξιούχων του Δημοσίου εκμηδενίζεται. Αυτά σα τα λέω καιρό. Και εσεί πιστεύετε κάτι τύπου που βγαίνουν και λένε. Πα... Να μην πω τι, ανοησίες"? όπως ο Παπαχριστόπουλος, που έλεγε βρέχει δισεκατομμύρια. Πού τα βρέχει ρε Παπαχριστόπουλο, τα δισεκατομμύρια και πηγαίνουν ανόητοι άνθρωποι και σταυρώνουν Παπαχριστόπουλο. Πού τα βρέχει να πάμε να κάτσουμε γεμίσει κάτω από τη βροχή. Και ψηφίσαν τον Παπαχριστόπουλο να γίνει βουλευτής. Και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του συγκυβερνώντο κόμματο, ανεξάρτητων Ελλήνων. Διάβαζα σήμερα μια δήλωση παλιότερη είναι τη κυρία Θεοπευτάτου. Είναι γενική γραμματέα, κάτι, στέλεχο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία είπε για του νέου φόρου που μπαίνουν από 1η Ιανουαρίου στο, στον καφέ και στα τσιγάρα. Γελάω για να μην κλάψουμε. Ε, καλό, καλό είναι να κόψετε τον καφέ και το τσιγάρο, δεν κάνει καλό στην υγεία. Μα βρέα νόητη, βρέα νόητη και είσαι και συμπατριώτησα του πατέρα μου, από το ίδιο χωριό είναι, μου είπε από την... Α... Αγία Θάκλα Ελξουρίου είναι η κυρία Θεοπευτάτου. Βουλευτή κεφαλαινία του ΣΥΡΙΖΑ. Η καταγωγή του πατέρα μου Κεφαλονία, κεφαλαινία, η καταγωγή τη μου από τη Μικρασία και την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, η κυρία Θεοπευτάτου λοιπόν δεν καταλαβαίνει ότι αν πέσει η κατανάλωση στον καφέ και στο τσιγάρο θα μειωθούν και οι φόροι. Και δεν θα εισπραχθούν τα 2,5 επιπλέον δισεκατομμύρια που προβλέπει ο προπολογισμό. Και αν δεν εισπραχθούν, θα μειωθούν κι άλλε συντάξει. Γιατί από κάπου θα πρέπει να κοπούν. Δεν χρειάζεται να είσαι αστέρι των οικονομικών για να το καταλάβει και είναι η λογική να διαθέτει, να λειτουργεί κάπω το μυαλό σου. Αλλά αυτά τα λέω, εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Η πολιτική είναι στον κόσμο, στην κοσμάρα του και οι πολίτε προτιμούν να ασχοληθούν με το voice, με τη μενεγάκι, με το, με το μπάσκετ, με το ποδόσφαιρο, οι νεότεροι και να ρουφάνε φραπεδιά στο καφέ, στην καφετέρια. Όλα αυτά χρήσιμα είναι. Και μένα μου αρέσει καμιά φορά να βλέπω το voice, αν είμαι σπίτι. Και μένα μου αρέσει φραπεδιά στο καφετέρια. Και μένα μου αρέσει να μιλάω και για γυναίκες και για για αυτοκίνητα, παρόλο που δεν οδηγώ εγώ, α, και για σπορ και για ποδόσφαιρο. Και εγώ χτες. Και εγώ χτες κάθισα με το γιό μου όταν επέστρεψα από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Βύρονα και είδαμε τους αγώνες του Champions League. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να τα κάνουμε αυτά. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό η ζωή μας. Πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη γνώση των πραγμάτων. Πρέπει να ασχολούμαστε με ευρύτερα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό ασκώ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Γιατί θεωρώ ότι η κυβέρνηση κορόιδεψε τον πολίτη. Και τον κορόιδεψε είτε επειδή ζούσαν σε αυταπάτες, αλλά αν ζούσαν σε αυταπάτες οι άνθρωποι δεν κάνουν για την πολιτική, είτε το μας κορόιδεψε συνειδητά, συνειδητότατα. Και συνεχίζει να μας κοροϊδεύει. Χθε ο κύριο Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματό του, άνοιξε για πρώτη φορά θέμα πρόωρων εκλογών. Είπε ότι αν δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα η αξιολόγηση, τότε μπορεί να υποχρεωθούμε να πάμε σε νέε σε εκλογέ και σε τέταρτο μνημόνιο. Καταρχά να πω ότι το τέταρτο μνημόνιο δεν είναι καθόλου, με καθόλου βέβαιο. Τέταρτο μνημόνιο που να συναδεύεται από νέα χρηματοδότηση δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δεν ξέρω αν θα το υποδεχθούν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Η δική μου γνώμη είναι ότι είναι κόλπο του κυρίου Τσίπρα ότι αναφέρθηκε σε πρόορε κάλπε για δύο λόγου. Πρώτο πρώτον για να προειδοποιήσει τους βουλευτές του, οι οποίοι δυσανασχετούν γιατί αναγκάζουν να ψηφίσουν μέτρα τα οποία δεν θα θέλανε, να τους προειδοποιήσει. Μην τυχόν κάνετε καμία βλακή και δεν ψηφίσετε όλα τους νόμους που θα φέρω, γιατί θα πάμε σε εκλογές και θα χάσετε τη βουλευτική τη έτσι, και μπορεί να χρησιμοποιήσει και το επιχείρημα ότι μέχρι τις 20 Μαρτίου ε, δεν ε, υπάρχει σταυρό, ώστε να βάλω όποιου θέλω εγώ στη λίστα. Και εσύ θα μείνετε απ' έξω, και απάντησα να χτυπάτε μύγε, γιατί δεν είστε ικανοί, ούτε τυλιβεράδε να γίνεται. Το δεύτερο είναι η προειδοποίηση προ του Ευρωπαίου, οι οποίοι έχουν μια πολύ δύσκολη χρονιά μπροστά του, που δοκιμάζει τη συνοχή τη Ευρωζώνη. Σα το είχα πει, αρχίζει γενομένη από την μεθεπόμενη Κυριακή. Ε, 4 Νοεμβρίου, που γίνεται το πολύ κρίσιμο δημοψήφισμα, 4 Δεκεμβρίου, που γίνεται το πολύ κρίσιμο δημοψήφισμα στην Ιταλία. Το δημοψήφισμα στην Ιταλία, το οποίο ακολουθείται από τι προεδρικέ εκλογέ στην Αυστρία, που κατά πάσα πιθανότητα θα εκλεγεί ακροδεξιό πρόεδρο, που ακολουθείται από τι βουλευτικέ εκλογέ στην Ολλανδία, τι προεδρικέ εκλογέ στην Γαλλία, τι βουλευτικέ εκλογέ στη Γερμανία που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό α, την βιωσιμότητα της κυβέρνησης Μέρκελ ή όχι και μια σειρά άλλων εκλογικών αναμετρήσεων, δημοψηφισμάτων και ούτω καθεξής, οδηγούν σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο η οποία, όπως ξέρετε, είναι αποσταθεροποιητική. Ιδίως σε μια περίοδο που ούτως ή άλλως είναι αποσταθεροποιητική για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την ευρωζώνη. Και υπάρχουν πολλές φωνές εναντίον του ευρώ και από τους φτωχότερου, αλλά και από τους πλουσιότερους. Διότι το επιχειρήματα εναντίον του ευρώ δεν προέρχονται μόνο από τους από ανθρώπους που σαν κάποιους ελληνάρες. Προέρχονται και από τους Γερμαναράδες. Πολλοί Γερμαναράδες δεν θέλουν το ευρώ. Θέλουν να γυρίσουν στο Μάρκο και να φύγει η Γερμανία από την Ευρωζώνη. Γι' αυτό και ανεβαίνει και το Εθνικιστικό Κόμμα εκεί. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ σύνθετα. Και πολύ σύνθετα και πολύ δύσκολα. Το διεθνές περιβάλλον είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και η Ελλάδα βρίσκεται στην χειρότερη φάση από όλες. Διότι εκτός όλων των άλλων, εκτός των οικονομικών προβλημάτων, αντιμετωπίζει και, όπως σας έλεγα και χθε, μεγάλες διεθνείς προκλήσεις. Όπως συμβαίνει με, τον, με τις προκλήσεις εκ μέρους του Ερντογάν. Με το Κυπριακό, το οποίο βρίσκεται πάλι σε μια φάση... Από σύνθεση. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε ανοιχτή και αυτό το έκανε χθε το διάγγελμά του ο πρόεδρο Κύπρου Αναστασιάδη. Σωστά το έκανε ότι ανοιχτή την πόρτα των διαπραγματεύσεων. Το θέμα λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να το κλείσουμε. Τουλάχιστον τη δική μα πλευρά. Ας το κλείσουν οι Τούρκοι. Επίση ότι η όποια λύση δεν μπορεί να είναι χειρότερη από το σημερινό καθεστώ. Η λύση η οποία πρέπει να προκριθεί, πρέπει να είναι μια λύση η οποία να βελτιώνει α, τις καταστάσεις για τους Ελληνοκυπρίους και όχι να συμπιδεινώνει. Από εκεί πέρα όμως δεν πρέπει να είναι και μια ρεαλιστική λύση. Όχι μια λύση η οποία θα λέμε δεν θέλουμε τίποτα. Η λύση πρέπει να είναι αμοιβέ υποχωρήσει και διαπραγμάτευση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και εκεί νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ αρνητικό ρόλο ο κύριος Κοντζιάς, ο υπουργό Εξωτερικών, που είναι ένα επειδή τον γνωρίζω, εξυπνάκιας, που νομίζω τα ξέρει όλα, παλαιοκομμουνιστής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ επί σειρά ετών, μετά ήταν, είχε προσδεθεί στο άρμα του Γιώργου Παπανδρέου, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν τον έκανε όπως περίμενε Υπουργό Εξωτερικών, μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και πολλοί άλλοι πρώην και πρώην Πασόκη. Εδώ παίζονται παιχνίδια Ισβάρο όμω πάλι των εθνικών μα συμφερόντων. Και, και σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχουν εύκολε απαντήσει και στο ζήτημα του Κυπριακού. Αλλά η πρόκληση και του Κυπριακού και τη στάση του Ερντογάν εναντί τη Ελλάδο με αφορμή την συνθήκη τη Λοζάνη και η, η στάση τον, α, του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού τη Αλβανία για Ιόνιο, για ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, για για, για όλα αυτά εντείνουν μια πίεση στη χώρα μα απίστευτη σε μια εποχή που ούτως ή άλλως δεν έχει την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών, κατά, κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών, και που αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα. Σοβαρότατα. Τα σοβαρότερα από την εποχή μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Τα σοβαρότερα. Θα καταφέρουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Πάντως δεν θα την αντιστρέψουμε όσο και εμείς οι πολίτες δεν είμαστε υπεύθυνοι, ενημερωμένοι και σοβαροί. Και όσο και εμείς οι πολίτες, δεν κάνουμε το καθήκον μας. Επανέρχομαι στην απεργία σήμερα στην ΑΔΔ. Γιατί η απεργία σήμερα στην ΑΔΔ θα είχε νόημα, κατά τη γνώμη μου, μόνον αν αποσκοπούσε στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το δημόσιο στον πολίτη. Δηλαδή για παράδειγμα στη δημόσια υγεία, που είναι άθλια η δημόσια υγεία σήμερα. Να βγαίνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτέ και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα νοσοκομεία, όχι για του δικού του μισθού. Οι δικοί του μισθοί δεν μπορούν να αυξηθούν σε μια χώρα η οποία καταραίει. Πρέπει όμω να ζητήσουν περισσότερη φροντίδα για του ανθρώπου που είναι άρρωστοι στα νοσοκομεία. Και σα το επαναλαμβάνω, είναι πάρα πάρα πολύ γιατί το έχω ζήσει γιατροί και νοσηλευτέ που κάνουν με αυταπάνηση το καθήκον του αλλά πρέπει να ζητήσουν, αν έχει νόημα μια απεργία τους, να ζητήσουν περισσότερα μέσα για να μπορέσουν να το υλοποιήσουν αυτό το καθήκον. Το ίδιο ισχύει και τους εργαζόμενους ιδίω τους δημοσίου υπαλλήλους που είναι στους Δήμους και στα, και, στα, και, στα, Υπουργεία. Όχι να ζητάνε νέα να, μη, να μισθούς και το ένα και το άλλο. Πώς θα κάνουν τη ζωή τους Πώ θα κάνουν τη δουλειά του καλύτερα, αποτελεσματικότερα, υπέρ τη κοινωνία, υπέρ τη οικονομία, υπέρ τη ανάπτυξη τη οικονομία. Αυτό πρέπει να είναι το μέλημά του. Όχι πώ θα πάρουν μεγαλύτερο μισθό. Μεγαλύτερο μισθό δεν μπορούν να πάρουν. Ήδη παίρνουν πολύ μεγαλύτερο από τον μέσο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Δεν το λέω εγώ, τα επίσημα στοιχεία του λέ. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει όλοι μα να είμαστε πιο λογικοί στην εποχή αυτή. Και θυμίζω ένα περιστατικό που έγινε χτες. Ένα θλιβερό, ένα τραγικό γεγονός, ένα παιδάκι πολύ μικρό, 5-6 χονό, έπαθε σοβαρά εγκάβηματα από κάποιο κερί προφανώς που, τον, που έπιασε φωτιά το σπίτι του στη Λάρισα, κάπου στη ήταν. Είχε κοπεί το ρεύμα. Δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Και φτωχή οικογένεια προφανώς, έπιασε από κάποιο κερί φωτιά, Τραυματίστηκε το παιδί πολύ άσχημα λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη. Τραγική είδηση, επειδή έχω και εγώ μικρά παιδιά, όπω όλοι μα έχουμε παιδιά και τα αγαπάμε, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Αν ήταν άλλε εποχέ όμω, αν ήταν εποχή κυβερνήσεων παλιότερων, του Σαμαράη, του Γιώργου Παπανδρέου, θα έβγαιναν κάποιοι και θα λέγανε: Κοιτάξτε η ανάλγητη κυβέρνηση που έκοψε το ρεύμα στο, στο παιδί αυτό και και το παιδί κλπ. Θυμάστε τι είχε γίνει κάποτε παλιότερα επικυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλου με, τον, με κάποιους φοιτητέ που είχαν καεί από ένα μαγκάλι που είχαν ανάψει. Πάλι στη νομίζω ήταν. Θυμάστε είχε γίνει κακός χαμός. Τώρα μούγκα στρούγκα. Σαν να το περιστατικό. Και επιβεβαίωσε αυτό το γεγονός ότι τελικά επί προηγούμενων κυβερνήσεων είχε στηθεί μια τεράστια επιχείρηση από προσανατολισμού της κοινή γνώμη από την πραγματικότητα με, με θυμικό και λαϊκίστικο τρόπο ότι κόβουν το ρεύμα και άρα οι άνθρωποι πεθαίνουν επειδή δεν έχουν να ζεσταθούν. Η φοβερή, το πετρέλαιο θέρμανση που είναι ακριβώ σήμερα είναι ακριβότερο. Σήμερα είναι ακριβότερο από ό,τι ήταν Σαμαρά. Οι αυτοκτονίε. Τώρα πια δεν αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Τότε αυτοκτονούσαν που ήταν και υψηλότερε συντάξει και υψηλότερη οικονομία. Τώρα δεν αυτοκτονούν. Όλα αυτά ήταν μια κομπίνα μια επιχείρηση από προσανατολισμού της κοινή γνώμη, μια επιχείρηση προπαγάνδας που είχαν στήσει διάφορε γκρούπε, διάφορες διάφοροι δημοσιογράφοι, διάφορες ιστορίες γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί αν υπήρχαν πόσο σε 20.000, 50.000, 100.000 100 και κάτι τέτοιε ανοησίε που ακούγαμε περί αυτοκτονιών στην Ελλάδα, γιατί υπήρχαν το 14 και δεν πάρουν το 15 και το 2016, σταματήσανε οι αυτοκτονίε. Φτιάξανε τα πράγματα. Οι άνθρωποι που αυτοκτονούν στο 14 τώρα πια δεν αυτοκτονούν. Τα παιδάκια δεν λιποθυμούν στα σχολεία επειδή δεν έχουν να φάνε. Επί ΣΥΡΙΖΑ λιποθυμούσαν μόνο επί Σαμαρά γιατί ακούγαν τον όνομα του Σαμαρά και λιποθυμούσαν, ναι. Τι Οι άνθρωποι δεν γέγονται επειδή τους κόβεται το ρεύμα. Τι έγινε η εξαγγελία ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα κόβεται σε κανένα το ρεύμα. Δεν υπάρχουν κομμέ, κομμέ, σπίτια σήμερα με κομμένο ρεύμα. Απόδειξε αυτό που γίνε χθε αυτή η ανοησία και ο λαϊκισμός είναι που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια ταλούζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι εντελώ ανακόλθος με όλη αυτή τη φιλολογία που είχε δημιουργήσει, αλλά τολούσε όλη η κοινωνία. Τα λουζόμαστε όλοι μας. Είμαστε όλοι σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα του λαϊκισμού, γιατί θεωρώ πως είναι πως αν δεν ξεριζώσουμε το λαϊκισμό και αν συνεχίσουμε να πιστεύουμε ψέματα και υπερβολές, η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον. Και το λέω αυτό που είναι δύσκολο σε μια εποχή που ανθεί ο λαϊκισμός παγκοσμίω. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Αύριο θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν πρώην πρέσβη, ο οποίο είναι εξαιρετικό άνθρωπο και έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που θέλω να το συζητήσουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσετε κι εσεί αύριο, όπω κάθε Παρασκευή να με δείτε και το βράδυ στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου που είμαι κάθε Τρίτη και Πέμπτη, σήμερα είναι Πέμπτη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.